καλημέρα, καλημέρα φίλοι μου. Με πάρα πολύ αέρα από το υψηλότερο οδηγικό ασφάλτινο πέρασμα της Ελλάδος. Ποιο άλλο φυσικά, τον Αφιένα του Μπάρο. Φέτος άνοιξε πολύ πιο νωρίς, ίσως από όλες τις χρονιές. Καλά, το λόγο δεν χρειάζεται να σας το πω, το ξέρετε και μόνοι σας. Λιγοστό το χιόνι φέτος σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Κάθε πέρσι και καλύτερα, δεν λέμε? Δυστυχώς κάθε πέρσι και καλύτερα. Λίγο το χιόνι, το βλέπετε. Τώρα είμαι στο κομμάτι που κατεβαίνεις για ασπροπόταμο, Χαλίκι. Δεν πάβει όμως να θέλει αρκετή προσοχή. Τι γίνεται, είπαν ανοιχτό. Έτσι δεν είπανε? Για να δούμε. Αλλά εντάξει, είναι ανοιχτό στην άκρη και δεν φαίνεται. Γιώκ φίλοι μου, αυτοί που ενημέρωσαν ότι ο Αφιένας του Μπάρου είναι ανοιχτός ή δεν ξέραν καλά ή είπαν ψέματα. Όπως μπορείτε να δείτε, λίγα μέτρα μετά τον Αφιένα του Μπάρου, ορίστε, είναι αυτή η κατάσταση. Δεν έχει περάσει μηχάνημα εδώ κάτω. Δεν ξέρω αν έρθει σήμερα ή τις επόμενες ημέρες. Πάντως, όπως μπορείτε να δείτε, είναι κλειστό. Ναι, είναι ανοιχτό από Καλαρίτες μέχρι Αφιένα και από Ματσούκι μέχρι Αφιένα. Αυτά. Απλά για να πάρετε μια ωραία εικόνα. Όπου κάθε πέρσι και καλύτερα φίλοι μου. Όντως. Καλό μήνα, πρωταπριλιά σήμερα. Κάτσε τώρα γιατί θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί στα 2 χιλιόμετρα υψόμετρα ο καιρός λειτουργεί διαφορετικά. Ήθελα να σας βγάλω πολλά περισσότερα βίντεο, αλλά είναι κάποιες στιγμές φέρνει τέτοιες ρυπές, με τα χίλια ζόρια στεκόμουνα πριν. Και αφού ανέβηκα από Καλαρίτες, γυρίζω πίσω από Ματσούκι. Ας πούμε, έπιασε ένα ρίγος από τον αέρα. Μπορεί να έχει αρκετή ζέστα, αλλά ένα θα σας πω, το πρωί που ξεκίνησα σε κάποια σημεία οριακά έφαγα και μονοψήφιες θερμοκρασίες. Εντάξει, ξεκίνησα νωρίς, 7.30 ώρα. Α,
Έτσι που λέτε, φίλοι μου. Δυστυχώς, η κλιματική αλλαγή σε όλο της το μεγαλείο. Και μη μου πει κάποιος είναι χέρι ανθρώπου ή δεν είναι. Ποια είναι η διαφορά? Μπορούμε να κάνουμε τίποτα? Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Όχι. Ένα και το αυτό που λέμε. Οπότε μένουμε σε αυτό. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Ρε πως αλλάζουν οι καιροί, ε! Δεν πειράζει. Εμείς να είμαστε καλά και θα τα περάσουμε όλα, φίλοι μου. Και όπως είχα διαβάσει πριν κάτι χρόνια, πρόεδρος διευθυντής μετεωρολόγων Ευρώπης είχε πει το εξής: μην κοιτάτε και μην παραπονιάστε για τον καιρό που έχει, αλλά να κοιτάτε τι σας αφήνει πίσω, εννοούσε ζημιές, φεύγοντας το κάθε κύμα κακοκαιρίας που έρχεται. Και τελικά είχε απόλυτο δίκιο. Με τα ακραία φαινόμενα που ζούμε, αυτό είναι και μόνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει.